Λοιπόν, για να μας δώσετε λίγο τώρα το κλίμα, γιατί διαβάζουμε διάφορα δημοσιεύματα, ακόμη και κάποια τα οποία κάνουν λόγο πως έρχεται διαζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άστρα και γάμος, θα λέγαμε περισσότερο δηλαδή προμήθεια εμβολίων, με την εταιρεία Pfizer BioNTech. Τι γίνεται με αυτό? Ναι, αυτό φαίνεται ότι είναι γεγονός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δυσαρεστημένη με την εταιρεία Άστρα. Έχει αρχίσει αυτή η διαμάχη ήδη από το Δεκέμβρη, θυμάστε, με τις παραδόσεις που καθυστερούν, που δεν γίνονται και φαίνεται πάνε σε διαζύγιο. Αντίθετα, η Pfizer έχει δώσει ένα πάρα πολύ καλό εμβόλιο. Ήταν η πρώτη που πήρε και η άδεια και μέχρι τώρα είναι η βασική εταιρεία στην οποία έχουν στηριχθεί και οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Οπότε μάλλον επενδύουν για το μέλλον. Τώρα η συμφωνία που συζητάει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι για την επόμενη, για τα εμβόλια του 2022. Όπου και εκεί πέρα φυσικά δεν θα έχει εξαλείψει ο ιός και το βλέπουμε, η αλήθεια, κύριε Μανολόπουλε, θα μας απασχολήσει και μέσα στο 2022. Πιθανόν δεν θα μας απασχολεί με τον τρόπο που μας απασχολεί σήμερα, να έχει μπλοκάρει τη ζωή μας και να εμποδίζει τη φυσιολογική λειτουργία της κοινωνίας, αλλά θα είναι ένα εμβόλιο που θα πρέπει να το κάνουμε για να κρατάμε την ανοσία στον πληθυσμό. Άρα θα έχει γίνει ένα εποχικό εμβόλιο όπως κάνουμε τις γρήπες ή άλλα, πιθανόν. Και γι' αυτό χρειάζεται από φέτος να κλειστούν οι συμφωνίες για να μην βρεθούμε του χρόνου πάλι προ δυσάρεστων εκπλήξεων σαν Ευρώπη όπως φέτος. Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, από εδώ και πέρα τώρα η αλήθεια είναι, για να έχουμε και λίγο την εικόνα. Διαβάσαμε και επίσης κάποια δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για τις εγγύους με το Άστρα. Τι πρόκειται να γίνει με αυτή την περίπτωση? Ναι, να πούμε, είναι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών όσον αφορά το εμβόλιο AstraZeneca που έχει συζητηθεί αν και σε ποιους είναι κατάλληλο να χορηγηθεί. Έχει αποφασίσει στην προηγούμενη συνεδρίασή της, μια εβδομάδα, να χορηγήσει αυτό το εμβόλιο, να ξεκινήσουν να χορηγήσουν το εμβόλιο στην ηλικία 30 έως 39. Κατά προτεραιότητα, επειδή υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες δόσεις, να ανοίξει πλατφόρμα. Στη χθεσινή ενημέρωση προχώρησε παραπέρα και είπε ότι εξαιρεί από αυτούς τους οποίους χορηγεί το εμβόλιο τις γυναίκες που είτε είναι σε εγκυμοσύνη, είτε είναι γύρω από την περίοδο για να μείνουν έγκυες. Δεν ήταν και πολύ σαφής η διατύπωση της κυρίας Θεοδωρίδου, αλλά γενικώς για τις γυναίκες που είναι γύρω από εγκυμοσύνη ή είναι εγκυμονούν ή θέλουν να εγκυμονήσουν, ήταν η διατύπωση που είχαμε. Αυτό γιατί όμως, επειδή, κύριε Μανολόπουλο? Ο λόγος, επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία, όχι ότι υπάρχει κάποιο αρνητικό σημάδι, αλλά επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία, δεδομένα χορήγηση αυτού του εμβολίου με ασφάλεια σε έγκυες, εκεί οφειλόταν αυτή η οδηγία. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και πάλι μια τοποθέτηση και από την κυρία Λινού, η οποία κάνει λόγο να μην χορηγηθεί το εμβόλιο της Άστρα σε τριαντάριδες, που είναι και προς συζήτηση τώρα για την πλατφόρμα που ανοίγει και 30 με 39 ετών. Αυτό εσείς πώς το κρίνετε? Κοιτάξτε, αυτό που λέει η κυρία Λινού είναι αυτό που έχουν αποφασίσει και κάνουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης. Δηλαδή, το όλο πρόβλημα καταρχήν ξεκινάει από το γεγονός ότι το εμβόλιο αυτό έχει φανεί να προκαλεί κάποια θρομβωτικά επεισόδια συνδυασμό με θρομβοπενία πολύ σπάνια σε περίπου 1/100.000 στον πληθυσμό. Και αυτά τα επεισόδια έχουν συμβεί κυρίως σε άτομα κάτω των 60 ετών και σε μεγάλο ποσοστό γυναίκες. Με αυτό το σκεπτικό, κάποιες χώρες έβαλαν ένα όριο ηλικίας και χορηγούν αυτό το εμβόλιο σε άτομα άνω των 55 ή 60 ετών, όπου είναι απολύτως ασφαλές, πολύ αποτελεσματικό και δεν υπάρχει καμία επιφύλαξη. Κάποιες άλλες χώρες, όπως και η δική μας, έχουν βάλει αυτό το ηλικιακό όριο αρκετά χαμηλότερα, στα 30 έτη, που είναι βέβαια συζητήσιμο, γιατί σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία είναι λίγο μεγαλύτερο ο κίνδυνος να συμβούν τα θρομβωτικά επεισόδια και είναι λίγο μικρότερο ο κίνδυνος να νοσήσουν σοβαρά από κορονοϊό. Βέβαια, να πούμε ότι η σχέση ωφέλους-κόστος παραμένει θετική ακόμα και σε αυτή την ηλικία, απλά είναι μικρότερη η απόσταση μεταξύ του ρίσκου και του ωφέλους. Μάλιστα. Έχουμε ερώτημα από τηλεθεατή, κύριε Μανολόπουλε, ο οποίος κάνει λόγο πως είναι στην ηλικιακή ομάδα που επένει για το AstraZeneca. Πώς μπορεί να εμπιστευτεί το συγκεκριμένο εμβόλιο, όταν παρουσιάζονται τέτοια φυσικά περιστατικά, τα οποία και ο φίλος τηλεθεατής και όλοι μας τα βλέπουμε, για περιστατικά θρομβώσεων κατά κύριο λόγο, αλλά και ο ίδιος κάνει λόγο και για κάποιους θανάτους που έχουν αναφερθεί. Τι απαντάμε σε αυτό? Ναι, το ζητούμενο είναι να είναι καλά ενημερωμένοι.
Πολίτης, ο καθένας πριν πάρει την απόφαση τι να κάνει με αυτό το εμβόλιο, πρέπει να ξέρει τα δεδομένα. Και τα δεδομένα είναι αυτά που σας είπα, ότι υπάρχει μία σε 100.000 πιθανότητα να υποστεί ένα θρομβωτικό επεισόδιο, που βέβαια έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Όταν δηλαδή προκύψουν κάποια συμπτώματα, πρέπει να αναφερθούν στο γιατρό και να αντιμετωπιστεί. Από την άλλη μεριά, αν δεν εμβολιαστεί, παραμένει σε κίνδυνο να μολυνθεί από τον κορονοϊό και να νοσήσει σοβαρά. Πρέπει λοιπόν να ζυγίσει το ένα και το άλλο δεδομένο και να αποφασίσει ο καθένας. Και νομίζω στην απόφασή μας πρέπει να παίξει ρόλο και το πόσο εκτίθεται, πόσο κίνδυνο έχει κάποιος να εκτεθεί στον κορονοϊό. Είναι δηλαδή και θέμα επαγγέλματος, αν έρχεται σε συνεχή επαφή με κόσμο ή κινείται σε περιβάλλοντα που υπάρχει μεγάλο οικό φορτίο, το ρίσκο είναι μεγάλο. Αν από την άλλη μεριά είναι σε περιβάλλον με χαμηλό οικό φορτίο, προσέχει, δεν έχει επαφή με πολύ κόσμο, δεν πηγαίνει σε κορονοπάρτι, τότε είναι μικρότερο το ρίσκο να μολυνθεί. Άρα, ίσως θα μπορούσε να περιμένει να έρθει η σειρά του με τα άλλα εμβόλια που θα συμβεί σε περίπου ίσως 1 με 2 μήνες. Πιστεύετε, κύριε Μανολόπουλο, ότι θα περάσουμε σε αυτό το στάδιο, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει τους εμβολιασμούς για να έχουμε την κυκλοφορία, ας πούμε, κανονικά, ή θα έχουμε, ας πούμε, και το μέρος των εμβολιασμένων αλλά και το μέρος που δεν έχουν εμβολιαστεί από τον ιό? Τώρα σιγά σιγά η οικονομία από ό,τι φαίνεται ανοίγει. Θα ανοίξει και μετά το Πάσχα. Θα τηρούνται τα μέτρα προστασίας. Ελπίζω να δούμε αποκλιμάκωση στα κρούσματα, στις νοσηλίες, στα νοσοκομεία, να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης, οι θάνατοι να μειωθούν, ώστε να πάμε σιγά σιγά προς μια κανονικότητα, η οποία όμως θα αργήσει να έρθει στην πλήρη της μορφή, αλλά ελπίζω ότι τον Ιούλιο, με δεδομένο ότι θα έχουν γίνει και ακόμα 4 εκατομμύρια εμβολιασμοί τον Μάιο και τον Ιούνιο, με βάση αυτά που περιμένουμε, θα είναι ένα ποσοστό, ίσως και 50% του πληθυσμού, 40-50% θα είναι εμβολιασμένο, όλες οι ομάδες που κινδύνουν, άρα θα είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Αν αυτό το συνδυάσουμε και με προσεκτική διαχείριση του εαυτού μας και της συμπεριφοράς μας για τον καθένα μας, και ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε, θα πλησιάσουμε την κανονικότητα, αλλά με μάσκες και κάποιες αποστάσεις. Τώρα, επειδή το αναφέραμε και στην αρχή και όσον αφορά λίγο την αξιοπιστία Pfizer και Astra, έχουμε εδώ πέρα τώρα και με έχονται κάποιες πληροφορίες εμένα, όπου έχουμε τώρα σε κέντρο υγείας της περιοχής μας χορήγηση Pfizer, συγκεκριμένα, μόνο το εμβολίο της Pfizer, και στο νοσοκομείο της μεγάλης αυτής πόλης, AstraZeneca. Και βλέπουμε πάρα πολλές ακυρώσεις, κύριε Μανολόπουλε, για το εμβόλιο της Άστρα στο νοσοκομείο και πολλές κρατήσεις και μάλιστα ακόμη και για, θα λέγαμε, μέσα στο καλοκαίρι και μετά για το εμβόλιο της Pfizer. Ναι, αυτό δυστυχώς είναι μια εικόνα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, γιατί για πολλούς λόγους έχει πέσει μια σκιά επάνω στο εμβόλιο της AstraZeneca, που σε κάποιο βαθμό είναι άδικο, γιατί όπως είπα είναι ένα πολύ ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο και ιδιαίτερα στους άνω των 60 δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, καμία επιφύλαξη να μην το κάνουν. Γιατί όμως αυτό, κύριε Μανολόπουλε? Υπάρχει αυτό που συζητήσαμε και πρέπει ο καθένας να σκεφτεί από μόνος του τι θα κάνει. Γιατί όμως μόνο στους άνω των 60, κύριε Μανολόπουλε? Δηλαδή, γιατί τι παρουσιάζεται? Ως άνω των 60 δεν παρουσιάστηκαν, δεν έχουμε θρομβωτικά επεισόδια στους ηλικιωμένους. Έχουμε πολύ καλή αποτελεσματικότητα χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα ασφάλειας τα θρομβωτικά επεισόδια. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε σιγά σιγά να η Επιτροπή Εμβολιασμού να προωθήσει αυτό το εμβόλιο στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Υπάρχουν για να δείξουν ότι μπορεί να είναι και, ακόμα και καλύτερο από τη Pfizer όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του και την προστασία του για σοβαρή νόσο. Στους νεότερους θα μπορούσε να κατευθύνει προς άλλα εμβόλια. Άλλα εμβόλια, όπως αναμένονται φυσικά επίσης και το εμβόλιο, και έχει σταματήσει βέβαια, τη Johnson & Johnson, σωστά? Ναι, τη Johnson & Johnson θα ξεκινήσει και αυτό από αρχές Μαΐου. Θα έρθουν το Μάιο και τον Ιούνιο αρκετές δόσεις και από αυτό. Johnson & Johnson, το οποίο και αυτό πάλι συζητήθηκε, κύριε Μανολόπουλε. Και τέθηκε και αυτό και για περιστατικά. Ναι. Ναι, έχει και αυτό κάποια, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι τα δεδομένα είναι ότι είναι πολύ πιο σπάνια σε Johnson & Johnson. Είναι πάλι θρομβωτικά περιστατικά όπως το AstraZeneca, αλλά είναι 1-2 στο εκατομμύριο και εκεί επίσης είναι πάλι σε άτομα κάτω των 50 ετών και σχεδόν αποκλειστικά σε γυναίκες. Άρα, ναι, θα ήταν σωστό να η Επιτροπή Εμβολιασμού να κατευθύνει αυτό το εμβόλιο σε όλες τις άλλες κατηγορίες, εκτός από αυτή που φαίνεται να έχει αυτό το μικρό ρίσκο, αυξημένο ρίσκο.
Λοιπόν, και επειδή ακριβώς υπάρχουν και επιλογή, δεν είναι κάτι υποχρεωτικό. Έχουμε και τοποθέτηση φίλου τηλεθεατή, ο οποίος, κύριε Πρόεδρε, κάνει λόγο ότι εγώ από τη στιγμή που δεν θέλω να εμφανίσω κανένα κρούσμα, σύμπτωμα για περιστατικό θρομβώσεων, και το είπαμε ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό εμφάνισης, πολύ χαμηλές πιθανότητες, προτιμώ να μην το κάνω το εμβόλιο. Αυτό μας μεταφέρει ένας φίλος τηλεθεατής. Εντάξει, είναι επιλογή, έτσι. Αυτό που είπα, ο καθένας πρέπει να αποφασίσει με τον εαυτό του να βάλει τα δεδομένα κάτω, αρκεί να τα ξέρει τα δεδομένα, να τα βάλει κάτω και να αποφασίσει τι προτιμάει να κάνει ο ίδιος. Είναι μια σεβαστή κάθε απόφαση. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Πότε μπορούμε να μιλάμε και για φάρμακο, κύριε Μανολόπουλε? Υπάρχει τέτοια περίπτωση, κάποια πιθανότητα? Γιατί στα εμβόλια είμαστε καλά, έχουμε ήδη βγάλει και αρκετά. Με το φάρμακο τι γίνεται όμως? Ναι, με τα φάρμακα επίσης υπάρχει πάρα πολύ έρευνα. Υπάρχουν κάποια φάρμακα που ήδη χρησιμοποιούμε σε διάφορες φάσεις της νόσου, γιατί η COVID-19 είναι μια πολύπλοκη νόσο με διαφορετικές φάσεις και κάθε φάρμακο που έχουμε είναι χρήσιμο σε μία φάση μόνο, όχι σε όλες. Το ιδανικό φάρμακο βέβαια θα ήταν κάποιο που παίρνουμε νωρίς, όταν κάποιος μολύνεται και γίνεται θετικό στον κορονοϊό και εμποδίζει την εξέλιξη σε νόσο. Αυτό θα ήταν το ιδανικό και αυτό επίσης αναζητείται. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί ακόμα και ένα τέτοιο αντιϊκό φάρμακο πολύ αποτελεσματικό να υπάρχει ίσως και πριν το τέλος του χρόνου. Αρκεί βέβαια να είμαστε τυχεροί. Υπάρχουν κάποια που είναι τώρα σε κλινικές δοκιμές, έχουν ξεκινήσει. Αν είμαστε τυχεροί σαν ανθρωπότητα και φανούν αποτελεσματικά, μπορεί πριν το τέλος του χρόνου να κυκλοφορήσουν και να συνδράμουν και αυτά μαζί με τα εμβόλια στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αλλά και πάλι τα εμβόλια είναι η καλύτερη λύση. Το φάρμακα θέλουμε να τα έχουμε για να αντιμετωπίζουμε τα άτομα που για οποιοδήποτε λόγο παρά την ύπαρξη των εμβολιασμών θα νοσήσουν, γιατί είτε δεν μπορούν να εμβολιαστούν, έχουν ένδειξη, είτε γιατί είναι αυτοί οι λίγοι στους οποίους δεν είναι αποτελεσματικά τα εμβόλια. Ακριβώς. Και εκεί χρειαζόμαστε τα φάρμακα. Έτσι. Ο στόχος είναι να μην νοσεί κανείς, τελικά να μην πεθαίνει κανείς από κορονοϊό, και νομίζω θα το πετύχουμε αυτό. Είναι θέμα χρόνου για την επιστήμη να το αντιμετωπίσει. Τι λέτε σε εκείνους που ακόμη και σήμερα που μιλάμε, η αλήθεια είναι, κύριε Μανολόπουλε, κάνουν λόγο για, θα λέγαμε, κάποιες περιπτώσεις ότι δεν ισχύει ο ιός ή ότι δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, ή ότι υπάρχει γενικότερα μια άρνηση σε όλο αυτό, ακόμη και στους εμβολιασμούς? Εντάξει, τι να πω. Υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να κοιτάζουν έξω αυτή τη στιγμή και να λένε είναι νύχτα. Δεν μπορείς, σε ένα τέτοιο άνθρωπο δεν μπορεί να πεις τίποτα. Τα δεδομένα είναι τόσο συντριπτικά πια. Μιλάμε για εκατομμύρια νεκρούς, μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι κάτι που έχει εμφανιστεί σε μια χώρα που είναι υπό κάποιο καθεστώς που ελέγχεται ή από κάποια πολυεθνική, όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας που κατά καιρούς ακούγονται για διάφορα πράγματα. Εδώ έχουμε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που δεν καλύπτει τους πάντες. Άρα είναι αδύνατο, είναι πραγματικά αδύνατο να είναι συνωμοσία, και όποιος στοιχειωδός μπορεί να σκεφτεί το βλέπει αυτό. Τώρα για τους υπόλοιπους πραγματικά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Πιστεύετε, και για το κλείσιμο, τόσο θα αποδεσμεύσω, ότι και το επανέναξε τώρα λίγο της οικονομίας, λίγο της κανονικότητας, η επιστροφή όπως τουλάχιστον φαίνεται, έτσι τουλάχιστον δείχνει. Και με την επανέλευση της εστίασης θα έχουμε καλά δείγματα, καλά στοιχεία μετά από αυτό? Κοιτάξτε, αυτό από εμάς εξαρτάται. Γιατί είναι μια, αν θέλετε, η ανάγκη να ανοίξει εστίαση είναι πιο πολύ πρακτική και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που κοντεύουν να καταστραφούν και για εμάς που θέλουμε να βγούμε έξω λίγο, να πάμε να βγούμε από το σπίτι μας, να πάμε κάπου να πιούμε ένα ανθρώπινο καφέ. Αλλά το σημαντικό είναι πώς θα συμπεριφερθούμε όλοι εμείς, και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, της εστίασης, και εμείς που θα πάμε εκεί, αν θα τηρήσουμε τα μέτρα που όλοι ξέρουμε ποια είναι, τις μάσκες, τις αποστάσεις, αποφυγής συνωστισμού. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, θα μπορέσουμε και να ανοίξει εστίαση και να αποφύγουμε πολλά κρούσματα. Και αυτό, περνώντας οι εβδομάδες, με τον εμβολιασμό που θα αυξάνεται τα εμβολιασμένα άτομα, θα πάμε σε μια καλύτερη εικόνα, χωρίς να χρειαστεί να ξανακλείσουμε και να ξαναέχουμε lockdown και όλες αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις. Νομίζω στο χέρι μας είναι τώρα πια, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Μπορούμε και να πάμε για καφέ χωρίς να κάνουμε ζημιά. Στον εύκολο σχέδιο. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.